Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa Conference League και μπροστά του υπάρχουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια κόντρα στη Μαρσέιγα για μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media αποθεώνει την πορεία του δικεφάλου και στέκεται στα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου στη διοργάνωση. Στη σχετική ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πόσο καλή ομάδα είναι του ΠΑΟΚ, προκρίθηκε στους 8 του Conference League, 5 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις οργανώσεις. Κράτησε απαραβίαστη την αιστεία του στα 4 από τα τελευταία 5 μάτς». Ο Φεβρουάριος ήταν ένας τρομερά απαιτητικός μήνας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτό το μήνα κρίθηκαν προκρίσεις για τον δικέφαλο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην ψηφοφορία για τον πολυτιμότερο του μήνα που διεξήγαγε η ΠΑΕ, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης βγήκε τελικά νικητής ύστερα από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον Γιάσμιν Κούρτιτς, που πραγματοποίησε και αυτός εξαιρετικές εμφανίσεις το ίδιο διάστημα. Από εκεί και πέρα, σε ρυθμούς εθνικών ομάδων μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα έχουν υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Από τους μεγάλους, πρώτος την σκυτάλη παίρνει ο Αντρία Ζίφκοβιτς, ο οποίος με τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 8:30 την Ουγγαρία σε φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στη Βουδαπέστη.